στους λογαριασμούς τους θα δουν σήμερα οι δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής τα ποσά που δικαιούνται. Και ο Βασίλης Τσακούρας είναι μαζί μας για να μας πει πότε επιστρέφεται η κρατική ενίσχυση και ποια είναι η περίοδος χάριτος, Βασίλη. Λίνα, προσπαθεί το οικονομικό επιτελείο να ζεστάνει την αγορά από τη στιγμή που βλέπουν τα πράγματα δυσκολεύουν μέρα με την ημέρα. Σήμερα, λοιπόν, καταβάλλεται ο επόμενος κύκλος πληρωμών για την επιστρεπτέα προκαταβολή νούμερο 5, όπως επίσης καταβάλλεται και το επίδομα θέρμανσης στις 700.000 δικαιούχους. Να σου πω πως χιλιάδες επιχειρήσεις αναμένουν την κρατική ενίσχυση, που έχει μόνη προϋπόθεση να μην κάνουν απολύσεις έως το τέλος του Ιουνίου. Σε όλες τις επιστρεπτές προκαταβολές υπάρχει ένα ποσό το οποίο δεν θα επιστραφεί. Καμία επιχείρηση δεν θα επιστρέψει το οποιοδήποτε ποσό μέχρι την πρωτοχρονιά του 2022. Από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, λοιπόν, θα επιστρέψουν ανάλογα με το ποια επιστρεπτέα προκαταβολή έχουν λάβει. Από την 1 έως 3, 1, 2 και 3 επιστρεπτές προκαταβολές θα επιστρέψουν το 30% αν είχαν πτώσει τζίρου πάνω από 70% ή το 40% αν είχαν πτώσει τζίρου πάνω από 70% και διατήρησαν τις θέσεις εργασίας τους. Πάντως, το οικονομικό επιτελείο δέχεται λίγο να εισηγήσει το μη επιστρεπτέο ποσό να είναι το 50%, όπως ακριβώς ισχύει για τις επιστρεπτές προκαταβολές 4 και 5.